Με την εφαρμογή πλαφών στις ποσότητες σκευασμάτων προχωρούν οι φαρμακαποθήκες ώστε να μην σταματήσει η τροφοδοσία της αγοράς με φάρμακα. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας δηλώνει πως μέχρι στιγμής προχωρά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η εφαρμογή του πλαφών, ενώ έχει δεσμευθεί και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία να ενισχύσει την αγορά με φάρμακα και ζητά από τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται. Εμείς έχουμε περάσει από τα μέσα περίπου της προηγούμενης εβδομάδας σε ένα καθεστώς λελογισμένης διαχείρισης των αποθεμάτων. Η δικιά μας εδώ η τοπική φαρμακαποθήκη, η οποία είναι συνεταιριστική, δηλαδή μέτοχη της είναι η πλειοψηφία των φαρμακείων του νομού, έχει καθιερώσει ένα ποσοτικό πλαφόν, δηλαδή δίνει λελογισμένες ποσότητες στις παραγγελίες κάθε φαρμακείου και ο σκοπός αυτής της κίνησης είναι να υπάρξει μια ομαλή ροή στην αγορά ώστε να μπορεί το κοινό να εξυπηρετηθεί, να μην έχουμε φαινόμενα δηλαδή ότι κάποια φαρμακεία ή κάποιοι ασφαλισμένοι πελάτες συγκεκριμένων φαρμακείων έχουν πάρει φάρμακα και κάποιοι μείνανε εκτός, να κάνουμε μια ομαλή κατανομή στην αγορά, να μην φανούν προβλήματα ελλείψεων άμεσα. Νομίζω μέχρι στιγμής αυτό το έχουμε καταφέρει σε τοπικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες έχουν περάσει σε πολύ σκληρότερη πολιτική, δηλαδή οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες λειτουργούν πλέον σε συντριπτικό ποσοστό, σε καθεστώς μετρητής. Δηλαδή, για να δώσουν φάρμακα στα φαρμακεία πετούν πληρωμή μετρητά το ποσό. Εμείς εδώ τοπικά πιστεύω ότι κρατάμε ακόμα τα πράγματα σχετικά ελεγχόμενα. Ζητάμε από τον κόσμο να μην πανικοβάλλεται, να μην μπει σε μια λογική να στοκάρει φάρμακα. Γιατί αν μπούμε σε αυτή τη λογική, σίγουρα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα παρατηρήσουμε λήψεις στην αγορά και περιμένουμε και εμείς να δούμε πού θα καταλήξει η γενικότερη πολιτική κατάσταση. Όσον αφορά την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την περίθαλψη με όσες δυνάμεις έχει. Εννοείται και την διοχέτευση νοσοκομιακών φαρμάκων στα ιδρύματα. Από ό,τι έχουν δηλώσει εκπρόσωποι της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ναι. Ένα ερωτηματικό, ένα ζητούμενο είναι το τι θα κάνουν οι ξένες πολυεθνικές, οι οποίες κρατούν και ενδεχομένως να κρατήσουν στο μέλλον πολύ πιο σκληρή στάση. Περιμένουμε πάντως να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Προς το παρόν πάντως η κατάσταση τοπικά μπορώ να σας πω ότι ελέγχεται, δεν έχουμε παρατηρήσει κάποιες πολύ σημαντικές ελλείψεις, με την έννοια ελλείψεις που οφείλονται αποκλειστικά στις πολιτικές εξελίξεις των ημέρων. Πάντα εδώ και μήνες, να μην πω χρόνια, υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά και ο κύριος λόγος είναι οι παράλληλες εξαγωγές. Αν σταματούσαν για παράδειγμα οι παράλληλες εξαγωγές, τα πράγματα θα ήταν ακόμη καλύτερα από άποψη επάρκειας φαρμάκων στην αγορά.